Λοιπόν, και από τις ευρωεκλογές που έρχονται. Ναι, έρχονται. Είπαμε 9 Ιουνίου. Θέλω να προετοιμαστείς γιατί έρχονται. Εντάξει, είμαι, ναι. Μπράβο, ωραία. Ανάπτυξη είπε. Ανάπτυξη. Ανάπτυξη. Ωραία. Μιας και είπε για την ανάπτυξη, γενικά ο κύριος Σαμουρλάκης. Θέλεις εμείς να ρίξουμε μια ματιά να δούμε τι προβλέπετε για αυτό το αναπτυξιακό σχέδιο στις περιοχές που είναι γύρω-γύρω από το καινούριο αεροδρόμιο που έρχεται, το αεροδρόμιο του Καστέλου. Γιατί εγώ, αν κατάλαβα καλά, το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα το οποίο έχετε επεξεργαστεί στην αναπτυξιακή Ηρακλείου δεν αφορά μόνο το Δήμο Μινώα Πεδιάδου. Σωστά. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ναι, πράγματι η αναπτυξιακή Ηρακλείου επεξεργάζεται ένα σχέδιο, ένα ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα, το οποίο δεν αφορά μόνο το Δήμο Μινώα Πεδιάδου, αφορά όλους τους όμορους δήμους γύρω από το αεροδρόμιο του Καστελίου, οι οποίοι επηρεάζονται με τον Α ή με τον Β τρόπο από τη δημιουργία, την κατασκευή του αεροδρομίου. Mm-hmm. Δηλαδή, μιλάμε για τον Αρχάνων Αστερουσίου. Είναι, είναι Αρχάνων Αστερουσίου, είναι η Διάνος, είναι ο Μινώα Πεδιάδου φυσικά, είναι ο Δήμος Χερσονήσου και ο Δήμος Τροπεδίου Λασιθίου. Πολύ είναι μεγάλος, πολύ ναι, μεγάλο το εύρος και με διαφορετικές. Ακριβώς. Ναι. Μιλάμε για ένα πληθυσμό περίπου 65.000 κατοίκους σε μια έκταση περίπου 1.361 στρέμματα. Μιλάμε δηλαδή περίπου το 10% της Κρήτης σε πληθυσμό και περίπου 16% σε έκταση. Καταλαβαίνετε αυτή η αναντιστοιχία του 10 με το 16% ότι δείχνει ότι όλη αυτή η περιοχή είναι περισσότερο αεροκατοικημένη από την υπόλοιπη περιοχή της Κρήτης. Κάτι που σημαίνει ότι το επόμενο διάστημα και με δεδομένη τη δημιουργία του αεροδρομίου αυτό μάλλον θα αλλάξει. Ναι, η εκτιμήση είναι ότι θα αλλάξει. Θα αλλάξει πάρα πολύ. Να πω όμως γιατί αυτή τη στιγμή εμείς εκπονούμε αυτό το σχέδιο. Πριν τα πείτε, θέλετε να κάνουμε συστάσεις, να ξέρουμε ποιοι είμαστε, γιατί δεν ξεκινήσαμε συστάσεις. Αυτό είναι τώρα το δικό μου κομμάτι, να κάνουμε συστάσεις. Λοιπόν, τον ακούσατε, είναι ο κύριος Γιώργος Μαυρογιάννης, διευθυντής της Αναπτυξιακής Ηρακλείου και μαζί του η κυρία Εύα Κατσαράκη, είναι στέλεχος της Αναπτυξιακής. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Τώρα συνεχίστε. Πραγματικά δεν πρέπει να συστηθούμε. Είστε γνωστοί βέβαια. Όχι, εμείς πρέπει να σας συστήσουμε, αλλά επειδή εγώ έχω ένα θέμα, κύριε Μαυρογιάννη, με τους τίτλους, γι' αυτό πάντα το προσπερνώ. Είμαστε στο 2024 τώρα. Mm. Είμαστε σε μια φάση, σε μια περίοδο που το αεροδρόμιο είναι γεγονός. Βέβαια. Είναι δεδομένο πια. Δεν μπορούμε να μιλάμε ότι δεν θα γίνει. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει σχεδιαστεί, βλέπει, υπάρχει σε μια πλήρη εξέλιξη και η κατασκευή του αεροδρομίου, αλλά και η κατασκευή και άλλων, έργων, το οποίο σχετίζονται με το αεροδρόμιο. Επιπλέον, εκτός από αυτό, υπάρχει μια διαπίστωση ότι ενώ όλοι μιλάνε ότι το αεροδρόμιο θα επηρεάσει την περιοχή και όλοι μιλάνε ότι θα υπάρχει μια χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων, κανείς δεν είχε εκπονήσει κανένα σχέδιο αυτή τη στιγμή να πει τι χρειάζεται για να μπορούμε να κερδίσουμε από τα ωφέλη που θα υπάρχουν στην περιοχή, την κατασκευή του αεροδρομίου και το πώς θα αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν. Σημειωτέων ότι τα προβλήματα θα είναι πάρα πολλά. Φαντάζεστε ότι ένα τέτοιο έργο θα επηρεάσει το κυκλοφοριακό, θα επηρεάσει το περιβάλλον. Περιβάλλον που σημαίνει στο νερό, τα απορρίμματα, τα λίμματα. Θα επηρεάσει την εκπαίδευση, θα επηρεάσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων, την καθημερινότητα. Θα αλλάξει εντελώς η γεωγραφία της περιοχής με την αύξηση του πληθυσμού τον οποίο θα έχουμε. Θα έχουμε, εν πάση περιπτώσει, μια άλλη περιοχή. Άρα, κυρία Κατσαράκη, τώρα πάμε για να κάνουμε ένα ολιστικό σχέδιο για όλη αυτή την περιοχή που θα περιλαμβάνει τα πάντα. Ακριβώς. Και πόσο έτοιμη είναι η τοπική κοινωνία για να τα ακούσει όλο αυτό. Ακριβώς τη σωστή έκφραση χρησιμοποιήσατε, ένα ολιστικό σχέδιο που πιάνει όλους τους άξονες ανάπτυξης και την έξυπνη επιχειρηματικότητα και την πράσινη ανάπτυξη και τις υποδομές και την εξωστρέφεια σε ειδικούς τομείς όπως τον πολιτισμό και τον τουρισμό που είναι κορονίδες της περιοχής και σημαντικά στοιχεία χαρακτηριστικά. Είναι βέβαια ειδικό αναπτυξιακό ακριβώς γι' αυτό το λόγο, γιατί προέρχεται από τη βάση και προσπαθούμε να ακούσουμε με την ευρύ διαβούλευση που βρισκόμαστε αυτή την περίοδο τις ανάγκες του πληθυσμού μέσα από τους συλλόγους και τους φορείς που τους εκπροσωπούν και με επιτόπιες επισκέψεις και συνεργασίες μαζί τους, ώστε να αποτυπώσουμε τις πιθανές ενέργειες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από ένα τέτοιο πρόγραμμα. Προφανώς δεν ερχόμαστε να αντικαταστήσουμε βασικά έργα υποδομών που ούτως ή άλλως πρέπει να γίνουν στην ευρύτερη περιοχή μέσα από άλλα προγράμματα και από άλλα κονδύλια, αλλά ερχόμαστε συμπληρωματικά με ένα ολιστικό σχεδιασμό
προς μια ισόρροπη ανάπτυξη για όλους αυτούς τους 5 Δήμους και γι' αυτό και τη γεωγραφική κατεύθυνση αυτή. Διότι ακριβώς θα μιλήσουμε για συγκεκριμένη περιοχή. Οπότε αυτοί είναι οι άξονες, οι βασικοί μας, και πάνω σε αυτούς, μέσα από τη διαβούλευση, προσπαθούμε να καταλήξουμε σε συγκεκριμένες δράσεις. Λοιπόν, κάτι πολύ βασικό που είπε ο κ. Μαυρογιάννης πριν είναι το γεωγραφικό, δηλαδή εσωτερική μετακίνηση πληθυσμού. Αυτό σημαίνει βεβαίως αυτομάτως, νομίζω όλοι το καταλαβαίνουμε, και οικιστική ανάπτυξη. Θα πρέπει πολύ απλά να χτιστούν σπίτια, έτσι. Η περιοχή θα επιρροστεί συνολικά. Θα έχουμε μια αύξηση του πληθυσμού και θα έχουμε μια διαφοροποίηση στα επαγγέλματα. Θα έχουμε μια ανάπτυξη των επισκεπτών. Αυτό που δεν θα είναι μόνο οι κάτοικοι πια. Ο τουρισμός θα επηρεαστεί πάρα πολύ. Ήδη έχουμε ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο ποσοστό, αν θέλετε, του τουριστικού ρεύματος στην Κρήτη, που είναι στη Χερσόνησο. Αυτό θα αυξηθεί ακόμα πιο πολύ. Στη Διάνο θα υπάρχει αντίστοιχα μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση τουριστική. Στο Οροπέδιο, οι ειδικές μορφές τουρισμού, οι οποίες σχεδιάζουμε να τις αναπτύξουμε στην όλη περιοχή. Προσπαθούμε δηλαδή να κάνουμε ένα σχέδιο το οποίο να υπάρχει και μια ισόρροπη ανάπτυξη και στον τομέα του τουρισμού, αλλά και στο κομμάτι των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, των οποίων θα επηρεαστούν στις υπηρεσίες, δηλαδή, που θα επηρεαστούν στην όλη περιοχή. Να πω ότι αυτός ο σχεδιασμός στηρίζεται στη διαβούλευση, στηρίζεται δηλαδή στην από τα κάτω προς τα πάνω προσέγγιση. Στο σχεδιασμό των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης, ένα σχεδιασμό που έχει πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία η Αναπτυξιακή Ερακλείο, έχει υλοποιήσει αρκετά προγράμματα στο παρελθόν με πολύ μεγάλη επιτυχία, θα έλεγα τη μεγαλύτερη επιτυχία στη χώρα. Και να θυμίσω ότι η Αναπτυξιακή Ερακλείο ήταν αυτή που σχεδίασε και το πρόγραμμα Κρήτη Πράσινη Ανάπτυξη πριν 15 χρόνια περίπου. Το οποίο ένα πρόγραμμα 100 εκατομμυρίων, το οποίο υλοποιήθηκε στην Κρήτη εξ ολοκλήρου, έκανε σημαντικές παρεμβάσεις στο σύνολο της Κρήτης. Και τώρα φαντάζεστε η εκπόνηση αυτού του σχεδίου, το οποίο σκοπός μας και στόχος μας είναι να είναι περίπου 130 εκατομμύρια για τα επόμενα 5 χρόνια, είναι πενταετές δηλαδή αυτό το σχέδιο, πόσο θα επηρεάσει, πόσο θα μπορεί να βοηθήσει τους κατοίκους και τον τοπικό πληθυσμό. Φαντάζομαι ότι παραλλήλως θα προσπαθήσετε μέσα από αυτό, εκτός από τις προοπτικές, να θεραπεύσετε και κάποια προβλήματα. Ναι. Γιατί έχουμε, είπαμε, οικιστική ανάπτυξη, είπαμε τουρισμό, είπαμε, αλλά οι υποδομές και της συγκεκριμένης περιοχής είναι πεπερασμένες. Είναι πεπερασμένο το νερό, σωστά. Είναι τα σκουπίδια, είναι πολλά τα προβλήματα. Το πρόγραμμα το οποίο σχεδιάζουμε θα είναι στοχευμένο. Και θα είναι στοχευμένο σε έργα υποδομών, τα οποία θα έχουν να κάνουν με το περιβάλλον, θα έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό, θα έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα πρέπει να αντιμετωπιστούν σε όλο το φάσμα και σε όλες τις ηλικίες και σε όλες τις κοινωνικά ευάλωτες ομάδες. Θα είναι ένα πρόγραμμα στοχευμένο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, της νεολαίας. Εν πάση περιπτώσει, θα είναι ένα πρόγραμμα το οποίο θα πατάει στις πραγματικές ανάγκες της περιοχής. Το ζητούμενο είναι ποιο τώρα. Ότι εμείς θα σχεδιάσουμε ένα τέτοιο πρόγραμμα και το σχεδιάζουμε το πρόγραμμα. Είπα και προηγουμένως ότι εμπειρία έχουμε στο σχεδιασμό τοπικών προγραμμάτων και θα έλεγα και την καλύτερη σε πανελλαδικό επίπεδο. Βεβαιωμένο αυτό και τσακαρισμένο θα έλεγα. Και δεν ευλογώ καθόλου τα γένια μας. Όχι, είναι γενική ομολογία. Είναι γενική ομολογία σε πανελλαδικό επίπεδο. Σωστό. Γενική ομολογία. Το ζητούμενο τώρα είναι ότι εμείς θα φτιάξουμε ένα εργαλείο στα χέρια της τοπικής αυτοδιοίκησης. Είναι η χρηματοδότηση μετά. Και εκεί ακριβώς είναι που πρέπει η πολιτεία να έρθει να ανταποκριθεί. Ιστορικά, από την ανακοίνωση της ίδρυσης του αεροδρομίου μέχρι και τώρα, όλες οι κυβερνήσεις οι οποίες περάσαν και περάσαν, όλες οι κυβερνήσεις όλων των πολιτικών χρηματισμών, ανακοινώσανε και είπανε ότι θα πάρουμε μέτρα παράλληλα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που θα έχουμε στους κατοίκους. Ήρθε η ώρα τώρα να τους φτιάξουμε το σχέδιο πάνω στο οποίο θα πούμε εμείς, φέρτε και τη χρηματοδότηση και να ξεκινήσει δουλειά. Παράλληλα δηλαδή με το άνοιγμα του αεροδρομίου, η τοπική αυτοδιοίκηση να είναι έτοιμη. Μην ανοίξει και βουλιάξει ο τόπος στα προβλήματα και μετά δεν έχουμε και δεν μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Δεν θα μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Τώρα, κυρία Κατσαράκη, εσείς βλέπετε να υπάρχει μια τέτοια διάθεση, μια τέτοια κίνηση. Ναι. Πολύ μεγάλη διάθεση, πολύ μεγάλη πολιτική βούληση. Ούτως ή άλλως ήταν μια απόφαση των δημάρχων να ενεργοποιήσουν και να απευθυνθούν και στην Αναπτυξιακή Ηρακλείου. Και η διοίκηση και η διεύθυνση της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ανέλαβε αυτή την πρωτοβουλία εκ των υστέρων. Και σίγουρα υπάρχει πολύ μεγάλη πολιτική βούληση. Πιστεύουμε ότι θα έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα. Και βλέπουμε και πάρα πολύ καλή συμμετοχή και από τους φορείς στη διαβούλευση. Ειδικά σε όλες τις διαβουλεύσεις που έχουν γίνει, στο πρώτο στάδιο με τους φορείς, γιατί έχει ολοκληρωθεί
ο πρώτος κύκλος. Όλοι οι φορείς, επειδή ακριβώς και μας γνωρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, συμμετέχουν στη διαβούλευση ενεργά και στις παρουσιάσεις που κάνουμε, αλλά και εκ των υστέρων με συμπληρώσεις ερωτηματολογίων και email που μας στέλνουν, είτε τηλεφωνικές επικοινωνίες που έχουμε. Έχετε, για παράδειγμα, συγκεκριμένα αιτήματα, για παράδειγμα από το Δήμο Ροπεδίου Λασιθίου, έχουμε συγκεκριμένα αιτήματα, ναι. Τι έχουμε, θέλουμε να περιλαμβάνει. Πολύ συγκεκριμένα αιτήματα, διαφορετικά προφανώς από κάθε περιοχή, λόγω των αναγκών ότι είναι διαφοροποιημένες και τα λοιπά. Βέβαια, είναι τελείως και η γεωμορφολογία είναι τελείως διαφορετική. Πολύ διαφορετική. Η διαβούλευση που κάναμε το Δήμο Ροπεδίου, που θα ακολουθήσει άλλη μία, ήταν η πρώτη, εκεί αναδείχθηκαν πολλά προβλήματα τα οποία έχει ο Δήμος. Mm-hmm. Εμείς, εκτός από τα προβλήματα που έχουν οι Δήμοι τώρα, προσπαθούμε να διακρίνουμε τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν και θα αυξηθούν με τη δημιουργία του αεροδρομίου. Το οροπέδιο έχει προβλήματα καταρχάς που έχουν να κάνουν με τη θέρμανση. Mm-hmm. Δηλαδή, πάρα πολύ ψηλό κόστος θέρμανσης. Δηλαδή, θα έλεγα ότι μπορεί να είναι και το διπλάσιο, το τριπλάσιο από το μέσο όρο το οποίο υπάρχει στην υπόλοιπη Κρήτη. Το οδικό δίκτυο. Θέματα που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό. Τα μνημεία δηλαδή το οποίο έχει το οροπέδιο. Είναι οι κάτοικοι, έχουμε ένα μαρασμό των χωριών. Έχουν δηλαδή φύγει. Καταραίει το δεν σύστημα. Δεν είναι μέσα στις άκρες όμως αυτό το ίδιο. Περίπου να... το ίδιο πρόβλημα και στους υπόλοιπους δήμους. Δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Δηλαδή, έχουμε μια Κρήτη η οποία είναι πολύ μικρή σαν περιοχή. Και όμως τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν από τη μία περιοχή με την άλλη περιοχή είναι εντελώς διαφορετικά και εντελώς σε αντίθετη κατεύθυνση. Mm. Δηλαδή, η Βιάνος θα αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα πίεσης από τον τουρισμό τα επόμενα χρόνια με τη δημιουργία του αεροδρομίου. Γιατί είναι δίπλα από το αεροδρόμιο, αντιλαμβάνεσαι νότια, θα αναπτυχθούν οι μονάδες. Αυτό το πρόβλημα είναι πολύ διαφορετικό από το πρόβλημα που θα αντιμετωπίσει και αντιμετωπίζει το Ροπέδιο. Η Χερσόνησος. Η Χερσόνησος ήδη είναι κορεσμένη, αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα από την ύπαρξη αυτή του τουριστικού ρεύματος που έπρεπε ήδη να έχουν πάρθει πολλά μέτρα για να δούμε πώς θα λυθούν προβλήματα εκεί πέρα. Τι θα γίνει αύριο. Θα έχουμε κυρία, μια ναι, κύριε Μαυρογιάννη και κυρία Κατσαράκη, για την αγροτική παραγωγή σας το θέτουν στη διαβούλευση. Ναι, ναι. Υπάρχει ένας προβληματισμός στη μέλη γενέστε με το αυτοκίνητο, την αγροτική παραγωγή. Έντονα, κυρίως γύρω από το αεροδρόμιο στις περιοχές όπου έχουν μειωθεί αγροτικές παραγωγές και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Στη Βιάνο, αλλά και στο οροπέδιο, λόγω της ίδρυυσης και προβλημάτων ροών, αλλά και για τη διασύνδεση όπως είναι σε όλες τις περιοχές του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό, που είναι πάντα ένα ζητούμενο και πάντα διαφοροποιείται ανάλογα την περίοδο κτλ. Αλλά αυτό ακριβώς είναι και το ατού, ας πούμε, το πλεονέκτημα του ειδικού αναπτυξιακού, ότι προσπαθεί να δει και γεωγραφικά τις ανάγκες, οπότε να απαντήσει ίσως και με ζωνοποίηση, με συγκεκριμένες ζώνες ή με συγκεκριμένα μέτρα για συγκεκριμένους δήμους. Γιατί σίγουρα από τη διαβούλευση προκύπτει η διαφορετικότητα όλων αυτών των περιοχών μεταξύ τους. Οπότε δεν μπορούν να πούμε ότι θα μιλήσουμε για ανάπτυξη με τους ίδιους όρους στη Χερσόνησο και με τους ίδιους όρους στη Βιάνο. Πάντως είναι μια χρυσή ευκαιρία για όλους τους δήμους και ίσως για όλη την Κρήτη. Αν υπάρξει μια σωστή διασύνδεση με όλο τον τόπο, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, αυτό το οποίο εγώ νομίζω ότι πρέπει να γίνει είναι το εξής. Καταρχάς πρέπει να μελετήσουμε το εξής θέμα. Τι τουριστική αύξηση θα υπάρχει τα επόμενα χρόνια? Έχει βάση αυτά τα οποία συζητάνε ή δεν έχουν βάση? Ωραία, η αναπτυξιακή τι λέει, έχει? Για μένα ναι, το οποίο το έχουμε προσεγγίσει το θέμα, δεν το έχουμε ολοκληρώσει σαν μελέτη, ναι. Μιλάμε για μια πολύ μεγάλη τουριστική αύξηση συνολικά στην Κρήτη. Αυτό πώς θα κατελημηθεί? Έχουμε αυτή τη στιγμή περίπου 220.000 κλίνες. Περίπου. Ναι. Είναι λίγο λιγότερες. Ας πούμε ότι είναι 220.000 με αυτές οι οποίες είναι και με... Χωρίς να υπολογίζουμε τα Airbnb και τα τέτοια, ναι, ή ναι, με τα... Χωρίς. Να υπολογίζουμε. Κάποιοι εκτιμούν ότι ο αριθμός των κλινών θα διπλασιαστεί. Εάν αυτό έχει βάση, που έχει βάση για μένα, μελετώντας δηλαδή, και θα είναι και παραπάνω, φανταστείτε τι θα ακολουθήσει. Είμαστε σε θέση εμείς αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση που θα δημιουργηθεί αύριο? Είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να ανταποκριθούμε? Εγώ πιστεύω ότι δεν είμαστε. Άρα από τώρα θα πρέπει να σχεδιάσουμε όχι μόνο το τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα της περιοχής. Εσείς εννοείται δεν είμαστε και σε επίπεδο υποδομών και ακριβώς. Σε στοιχειώδη πράγματα. Ακόμα και στο νερό, στα σκουπίδια. Μα πώς θα τους φορτίσουμε 500.000 σε κανένα τομέα? Άρα θα πρέπει να γίνει ένας συνολικός σχεδιασμός αντιμετώπισης αυτών των προβλημάτων και το οποίο από τη στιγμή που αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει το 25%
του τουριστικού, η Κρήτη έχει το 25% του τουριστικού προϊόντος της χώρας και το 24% του εισοδήματος από τον τουρισμό, τα ωφέλη που έχει η Ελλάδα, καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ μεγάλα. Άρα οτιδήποτε και να επενδυθεί στην Κρήτη από πλευράς έτσι, στρατηγικής ανάπτυξης της χώρας, θα είναι ωφελημένη χώρα. Άρα αυτό που θα πρέπει εμείς να προβάλλουμε και να δείξουμε σε κάθε κυβέρνηση, αλλά και συνολικά στο σχεδιασμό, είναι ότι σχεδιάζουμε για την Κρήτη, σχεδιάζουμε για την Ελλάδα. Αυτό είναι το κλειδί. Να γίνει αντιληπτό. Δεν είναι αντιληπτό καθόλου. Σχεδιάζομαι, η Κρήτη σχεδιάζει, μου φαίνεται, για άλλες περιοχές. Αλλού γίνονται οι σχεδιασμοί και δεν ξέρω ποιος πληρώνει. Πρέπει να γίνει. Τα ωφέλη που θα έχει η χώρα επενδύοντας στην Κρήτη είναι πολλαπλά από τα ωφέλη που θα έχει η χώρα κάνοντας επενδύσεις σε άλλες περιοχές. Θα μου πει, τι θα γίνει, μόνο η Κρήτη θα αναπτυχθεί. Όχι. Αλλά σε αυτή τη φάση την οποία περνάμε, στρατηγικά θα πρέπει η χώρα να επιλέξει μια γενναία δυναμική στήριξη ανάπτυξης της Κρήτης. Γιατί αυτό θα επηρεάσει συνολικά και το ΑΕΠ της χώρας. Και είναι καθαρό ότι θα το επηρεάσει. Άρα αυτή θα πρέπει να είναι η φιλοσοφία των πολιτικών, των δικών μας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του πρώτου και του δεύτερου βαθμού. Πάντως, και έτσι θα πρέπει να γίνει και ο σχεδιασμός. Τώρα, αυτή τη φορά, πάντως, μας φαίνεται ότι το πράγμα προχωράει σωστά. Δηλαδή, το νέο αεροδρόμιο, από ό,τι καταλαβαίνουμε, θα λειτουργήσει, θα ξεκινήσει το 2027. Άρα, το αναπτυξιακό, δηλαδή που είναι ο μπούσουλας της ανάπτυξης, υπάρχει. Άρα, έχουμε τη βάση. Γιατί καμιά φορά στην Ελλάδα, ξέρετε, πρώτα γίνεται ένα έργο, ξεκινάει, τίθεται σε χρήση και μετά πάμε στο. Ναι, αλλά κοιτάξτε. Το να κάνω όμως το αεροδρόμιο και να μην έχω έτοιμο το ΒΟΑΚ. Το να κάνω το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο. Το να κάνω το ΒΟΑΚ και το αεροδρόμιο και να μην έχω απαντήσει στο κομμάτι της ενέργειας, να μην έχω απαντήσει στο κομμάτι των λιμάτων, των απορριμμάτων, του νερού, αυτό με συγχωρείτε, αλλά είναι όχι μισή δουλειά, μισή κακή δουλειά. Θα έχουμε δηλαδή μόνο προβλήματα. Μόνο προβλήματα. Άρα από τώρα λοιπόν θα πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά το κομμάτι και το θέμα του συνολικού σχεδιασμού σε επίπεδο Κρήτης. Εμείς σχεδιάζουμε τώρα σε τοπικό επίπεδο. Και σε τοπικό επίπεδο εμείς θα ανταποκριθούμε. Τώρα σε παγκρίτιο επίπεδο σχεδιασμός θα πρέπει να είναι σε άλλα επίπεδα. Λοιπόν, έχουμε ακόμα 3-4 λεπτά. Έχουμε 3-4 λεπτά, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ένα αναπτυξιακή. Τώρα σχεδιάζει μόνο για τους Δήμους. Κάνα πρόγραμμα τίποτα για τους μικρομεσαίους, για εμάς, για αυτούς που θέλουν, γι' αυτό είμαστε, υπάρχει κάτι. Εμείς είμαστε εξειδικευμένοι στο σχεδιασμό των τοπικών προγραμμάτων ανάπτυξης. Έχουμε επιλέξει να κάνουμε σχεδιασμό για την Ύπεθρο. Δηλαδή, κυρίως τα προγράμματα που υλοποιεί και εφαρμόζει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Μάλιστα. Αυτό δηλαδή το Υπουργείο δουλεύουμε περισσότερο και είναι και το μόνο Υπουργείο το οποίο κάνει σχεδιασμό σε τοπικό επίπεδο για τις αγροτικές περιοχές. Αυτό είναι που δίνει και τα leader και τα τέτοια. Ακριβώς. Αυτά λοιπόν τα τοπικά προγράμματα, τα leader, τα οποία τα υλοποιούμε για πολλά χρόνια. Έχουμε την τύχη τα τελευταία χρόνια να υλοποιούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα στη χώρα. Να πω και να σημειώσω ότι και από την ημέρα που ανέλαβε και τα καθήκοντα ο Υπουργός, ο κ. Αυγενάκης, στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, οι πόροι προς την αναπτυξιακή Ηρακλείου αυξήθηκαν πάρα πολύ. Ενταχθήκαν και χρηματοδοτήθηκαν σχεδόν όλα τα σχέδια, τα αναπτυξιακά, τα οποία είχαν κατευθυνθεί και είχαν υποβληθεί στην αναπτυξιακή Ηρακλείου και το οποίο πληρούσαν τις προϋποθέσεις για να υλοποιηθούν. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και επιπλέον έχουμε και την έγκριση το τελευταίο διάστημα τριών μεγάλων πάλι προγραμμάτων στην περιοχή. Ένα είναι στην περιοχή Αστερούσια Μεσαρά. Ωραία. Ένα ειδικό πρόγραμμα το οποίο είναι το πρόγραμμα αυτό σε δημόσια δαπάνη περίπου 6 εκατομμύρια και τι ευρώ. Αφορά? Αφορά τον αγροτουρισμό, τη μεταποίηση, τις βιοτεχνίες, τον πολιτισμό, δημόσιες υποδομές. Είναι ανοιχτό, άλλο, μπορούμε να κάνουμε αιτήσεις τώρα. Από τον Ιούνιο και μετά θα μπούμε σε προκήρυξη. Και το άλλο είναι η υπόλοιπη περιοχή, εκτός δηλαδή από αυτή τη ζώνη, το οποίο και αυτό είναι ένα μεγάλο έτσι, πρόγραμμα, το οποίο είναι περίπου συνολικά είναι 10 εκατομμύρια περίπου το budget αυτού του προγράμματος. Και το οποίο γεωγραφικά τι είναι μόνο το Ηράκλειο και αυτό εκτός την πόλη του Ηρακλείου. Αφορά τις ίδιες όμως δράσεις, αλλά απλά είναι δύο στο νομό. Δηλαδή. Δύο στο νομό. Περιφερειακή ενότητα. Ναι, εφαρμόζουμε δύο τοπικά προγράμματα στο νομό. Είναι ο μόνος νομός ο οποίος εφαρμόζεται δύο τοπικά προγράμματα σε όλη τη χώρα. Είναι ο μόνος νομός. Και αυτό πάλι, η κυρία Κατσαράκη, θα αφορά αγροτουρισμό, πολιτισμό κτλ. Δικτύωση, επιχειρηματικότητα, εναλλακτικές μορφές τουρισμού σε όλες τις εκφάνσεις του και διαφοροποιημένες πλέον, μεταποιητικές μονάδες και υποδομές, μικρές υποδομές δημόσιες. Και αυτό μέσα στο καλοκαίρι
Και τα δύο αυτά θα ανοίξουν. Καλοκαιριού θα ανοίξουν το καλοκαίρι. Που σημαίνει το ανοίγω, που σημαίνει για να καλό τον κόσμο, καλό τον κόσμο να υποβάλει τις προτάσεις του για χρηματοδότηση. Είμαστε τώρα στη διαβούλευση. Και πρόταση που μπορεί να αφορά, να την έχει σκεφτεί ένας άνθρωπος, σωστά. Σωστά, σωστά. Επιχειρηματική δράση. Μια επιχειρηματική δράση. Και τα ποσοστά είναι πάρα πολύ μεγάλα. 70% χρηματοδότηση στο κομμάτι. Αυτό το λέω γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θέλουν να επενδύσουν στο κομμάτι αυτό και έχουν πρόβλημα ρευστότητα και έχουν μια πολύ όμορφη ιδέα. Για παράδειγμα, σε προηγούμενο, αν δεν κάνω λάθος, ήταν ένα πρόγραμμα που χαρτογραφήθηκε ηλεκτρονικά μια ολόκληρη διαδρομή σε ένα χωριό συγκεκριμένο, έτσι δεν είναι? Ναι, όχι, πολλές διαδρομές έχουμε φτιάξει σε αυτό εδώ. Διαφοροποιημένες. Έχουμε κάνει πολλές επενδύσεις, πολλά σχέδια έχουμε στηρίξει σε διαφορετικούς τομείς. Η αναπτυξιακή δράση σχολεία δηλαδή είναι πολύ διαφορετική τομή σε οποία ασχολούμαστε. Προσπαθούμε να αναπτύξουμε την περιοχή ισόρροπα και σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Και εκεί δουλεύουμε πάρα πολύ. Έχουμε καλή ομάδα, καλά στελέχη. Να πω ότι υλοποιούμε και άλλο ένα πρόγραμμα σε επίπεδο Κρήτης, που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Αλίας. Το οποίο έχει να κάνει με τις παράκτιες περιοχές. Συνεργαζόμαστε με τον ΟΑΚ στα Χανιά, με τον ΑΚΟΜ στο Ρέθινο και με την Αναπτυξιακή Λαση Θείου στο Λασίθι και εμείς εδώ στο Ηράκλειο. Αλίας, τι εννοείται για τα Αλία, το Ταμείο Αλίας. Είναι ένα, τα ταμεία είναι το γεωργικό ταμείο που λέμε εμείς, το Αλίας, το κειμενικό ταμείο. Αυτό χρηματοδοτούμε το Ταμείο Αλίας. Και είναι ανοιχτό αυτό? Όχι, και αυτό μέσα στη χρονιά θα βγουν. Άρα εσείς τώρα ολοκληρώνετε τα προηγούμενα και είστε στη φάση που ανοίγετε τα καινούργια. Ναι, είμαστε σε μια ταυτόχρονη μεταβατικό. Όλο και όλο για να πρέπει να ξανάρθετε τώρα, το καταλαβαίνετε. Αυτή τη στιγμή ταυτόχρονα υλοποιούμε 7 τοπικά προγράμματα ανάπτυξη. Είναι πάρα πολύ μεγάλο ο αριθμό και πολύ μεγάλο και το μπάτζετ. Και το μπάτζετ δεν χαρίζεται, δεν είναι μέσα, το διεκδικήσαμε. Και υποβάλαμε σχέδια, πετύχαμε, προχωρήσαμε καλά, είχαμε αποτελέσματα. Κλιματική αλλαγή έχετε ανάμεσα σε αυτό? Κλιματική αλλαγή έχουμε στο καινούριο μας, στο κομμάτι των δικτυώσεων και της συνεργασίας, που είναι ένα άλλο κομμάτι για το οποίο πάλι θα μας ξανακαλέσετε, γιατί έχουμε δικτύωση και συνεργασία πολλά. Δεν στο ρωτώ ότι όλο και όλο για να ξανάρθουν, δεν είναι. Είναι εκεί πέρα, όπως και ο εθελοντισμός, είναι θέματα που πιάνουμε στη νέα προγραμματική περίοδο. Και ο εθελοντισμός. Ναι, θα είναι όμως μια άλλη ολόκληρη συζήτηση για τη δικτύωση. Έχουμε κάνει πολύ στην Εκεί έρχονται και κάνουν και διδακτορικά και μεταπτυχιακά και πρακτικές με βάση τα στοιχεία και τον τρόπο. Το και τώρα μας έχουν καλέσει και από το Πανεπιστήμιο της Ιαπωνίας για να παρουσιάσουμε την καλή πρακτική της αναπτυξιακής Ηρακλείου στο τοπικό σχεδιασμό. Στο σχεδιασμό και αυτό είναι πολύ τον τιμητικό. Και βέβαια πολύ και είναι πολύ τιμητικό. Δηλαδή στα Ιαπωνικά θα τα πείτε. Στα Ελληνικά θα την μετάφραση. Έχουν έρθει 3 φορές από το Πανεπιστήμιο του Τόκιο για να δουν το πώς δουλεύει και πώς σχεδιάζει η Αναπτυξιακή Ηρακλείου τα τοπικά προγράμματα ανάπτυξης. Αυτό είναι πολύ τιμητικό. Δεν είναι, και δεν επιλέξατε. Κοιτάξτε, το ότι έχετε τόσα προγράμματα και αντλείτε και τόσες πολλές χρηματοδοτήσεις σημαίνει ότι χάνετε πολύ μεγάλη αναγνώριση. Και πολύ σωστά το είπατε. Και είναι γενική ομολογία. Και να μην ξεχάσουμε βέβαια και τη συνεισφορά της Αναπτυξιακής στο κομμάτι της διαχείρισης των μεταναστών, των προσφύγων. Ένα θέμα που το κλείσαμε καλά. Το κλείσαμε καλά, το δουλέψατε καλά, το κλείσετε καλά και τώρα μάλλον. Μάλλον θα σα ξαναχτυπήσουν την πόρτα. Όχι, δεν νομίζω. Όχι, δεν είναι κάτι το οποίο. Θέμα να ασχοληθούμε τώρα, γιατί θέμα να δώσουμε το βάρος μας στα θέματα τοπικής ανάπτυξης. Το κομμάτι του μεταναστευτικού, το κομμάτι του προσφυγικού είναι ένα σοβαρό θέμα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κεντρικού σχεδιασμού και αντιμετώπισης και λύσης αυτών του θέματος. Και εμείς δεν υπάρχει, εμείς αν θα εμπλακούμε μόνο από πλευράς παραχώρησης, υλικοτεχνικής υποδομής, η οποία έχουμε από το προηγούμενο πρόγραμμα, για να διευκολύνουμε λίγο τα πράγματα και τους φορείς. Και το know-how πρέπει να δώσετε, γιατί εδώ ήταν πετυχημένο το πρόγραμμα, έτσι. Δεν ήταν εύκολο το πρόγραμμα. Το ξέρω. Το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές. Δεν κουραστήκαμε, όμως φτάξαμε στα όρια. Στα όρια δηλαδή, γιατί φανταστείτε ότι ήταν τεράστια η ευθύνη. Το κλείσαμε καλά. Δηλαδή θετικά για την τοπική κοινωνία, για την Κρήτη. Εγώ προσωπικά δεν θα ήθελα να ξαναεμπλακώ σε ένα τέτοιο. Μας ζόρισε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Καλύτερα που κλείσαμε έτσι θετικά. Έτσι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε. Εννοείται. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.